Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Διονυσία Καλαποφαράκου, διευθύντρια του Queen's Jr. και σα καλωσορίζω σήμερα σε μια σειρά βίτκα συνεδέξεων που έχουν ω κεντρικό του θέμα τη γυναική ενδυνάμωση και πώ μπορούμε να την πετύχουμε η αφορμή για αυτή τη συζήτηση είναι η πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία της Mastercard, Live Legacy, η οποία ειδικεύεται στο πώς μπορείς να πετύχεις τη γυναική ενδυνάμωση στον επαγγελματικό τομέα. Το Live Legacy ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια και επιστρέφει φέτος δυναμικά με ένα διευρυμένο πλαίσιο δράσεων και νέα δομή και τρία μοναδικά διαζώσει events και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Για να μας μιλήσει και να μας εξηγήσει τι προσφέρει στις γυναίκες αυτή η πολύ ωραία πρωτοβουλία, βρίσκεται εδώ σήμερα μαζί μας η Δίκη Σακελαριάδη, η Consumer Marketing Specialist της Mastercard.

Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Σε ευχαριστώ. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που μα δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν οι αναγνώστρε του Queen λίγο καλύτερα όλο αυτό που συμβαίνει με το Live Legacy, το οποίο θεωρείται και μεγάλο access story. Α μιλάμε λοιπόν στον ελληνικό αφού ξεκινήσαμε. Και θέλω να μα συστήσει, Βίκυ, λίγο καλύτερα αυτή την πρωτοβουλία για όσου τυχόν αναγνώστρε μα δεν το έχουν. και ακροάτριέ μα και αναγνώστριέ μα στο site, <laughs> ή όσου τυχόν δεν το γνωρίζουν ήδη. Είμαι για αρχή πάρα πολύ χαρούμενη που θα σα μιλήσω για το Live Legacy, που είναι μία από τι πιο Αγαπημένε μου δράσει τη Mastercard, και μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία κατά τη γνώμη μου. Γενικότερα, η κουλτούρα τη συμπερίληψη, τη ισότητα των φύλων και τη γυναικεία ενδυνάμωση βρίσκεται στον πυρήνα τη φιλοσοφία τη Mastercard. Γι' αυτό, άλλωστε, πραγματοποιούμε μια σειρά ευρείων δράσεων, οι οποίε έχουν ω στόχο να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα ποικιλόμορφο εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά του και θα έχουν ισότιμε ευκαιρίε πρόσβαση. Σε αυτό το πλαίσιο και πιστεύει στην δέσμευσή μα στην ουσία για την γυναική ενδυνάμωση, πραγματοποιούμε ποικίλε δράσει οι οποίε έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τι γυναίκε καθ' όλη τη διάρκεια τη επαγγελματική του πορεία. Το καθ' όλη τη διάρκεια τη επαγγελματική του πορεία. Το εννοούμε. Με γιατί μεγάλε μεγάλες γυναίκες. Αυτό ακριβώ. Έχουμε ενέργειε οι οποίε απευθύνονται σε ένα πολύ μεγάλο ηλικιακό εύρο. Πιάνοντα από κορίτσια 8 έω ετών, νεαρές απόφυτες και νέε γυναίκες στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους πορείας, μέχρι καταξιωμένες επαγγελματίες και γυναίκες επιχειρηματίες φέτος. Και πάντα όλες οι δράσεις μας έχουν ως στόχο να μπορέσουν να τις εφοδιάσουν με τα κατάλληλα εργαλεία και τους πόρους, αλλά και να τους προσφέρουν τις ευκαιρίες που χρειάζεται, προκειμένου να μπορέσουν να κατακτήσουν στην ουσία του επαγγελματικού του στόχου. Κομμάτι αυτών των ενεργειών είναι και το Live Legacy, το οποίο απευθύνεται κυρίω σε νεαρέ κοπέλε και πρόσφατε απόφοιτε που βρίσκονται στην αρχή τη επαγγελματική του καριέρα και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Women on Top. Φέτο θα πραγματοποιηθεί για πέμπτη συνεχή χρονιά. Και έχει ένα πολύ διευρυμένο πλαίσιο, που περιλαμβάνει από ε, τρει μοναδικέ εκδηλώσει σε Αθήνα και φέτο για πρώτη φορά σε Θεσσαλονίκη, μέχρι υποτροφίε mentoring και δυνατότητε τη πρακτική άσκηση. Α μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, που είναι, θα κάνω μια απλή και πρακτική ερώτηση. Για την έμειση πρακτική mm -hmm. εργασία, όπω μόλι είπε. Τι ακριβώ κερδίζει μια γυναίκα που συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα και το ακολουθεί. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του Λίβε Λέγκα συνολικά. Και ένα κύριο λόγο για τον οποίο αξίζει να παρακολουθήσει κανεί όλε τι ενέργειες που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ότι μέσα από τις δράσεις του στοχεύει στην ολιστική ενδυνάμωση των γυναικών. Από το να τους παρέχει έμπνευση μέσα από ε, ομιλίε και συζητήσεις με τα καταξιωμένους επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να μοιραστούν τη δική τους προσωπική εμπειρία και τυχόν προκλήσεις που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της πορείας τους και που συζητούν μαζί τους για τρόπους που μπορούμε να επιτύχουμε τη γυναική ενδυνάμωση στο επαγγελματικό περιβάλλον μέχρι το να συμμετέχουν σε workshop mentoring sessions στα οποία μπορούν να δοκιμάσουν στην πράξη τις δυνατότητές τους και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους υπό την καθοδήγηση έμπειρων ανθρώπων και ειδικών στη γυναικεία επαγγελματική ενδυνάμωση. Και έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλες οι γυναίκες. Ποια είναι τα κριτήρια για να πάρετε κάποια κοπέλα που θέλει να ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα. Στην ουσία το μόνο κριτήριο που χρειάζεται είναι να θέλει να συμμετέχει, να Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχουν ηλικιακά όρια. Ηλικιακό πηχή. όριο ακριβώς όχι. Απλά κατά βάση η συγκεκριμένη ενέργεια απευθύνεται σε κοπέλες οι οποίες είναι πρόσφατες απόφυτες και που κάνουν τώρα τα επαγγελματικά του βήματα. Τα πρώτα βήματα, σωστό. Πολύ λογικό. Και μάλιστα μου είπε πριν ξεκινήσουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο info το ότι εσύ ήσουν από το πρώτο level Legacy. <ΣΣ> Σωστά. Είσαι <ΣΣ> από μόνο σου λοιπόν ένα access story. Ευχαριστώ και πάρα πάρα πολύ. Και θέλω λίγο να ανατρέξεις τη δική σου εμπειρία και να την αξιολογήσεις σήμερα. <ΣΣΣ> Τι έχει κερδίσει σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό φυσικά από αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όντω ήμουν το πρώτο live legacy, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Έκανα την αίτησή μου το 2019 και ολοκλήρωσα τον πρώτο κύκλο του προγράμματο. Και πάνω σε αυτό που με ρώτησε, νομίζω ότι αν κοιτάξω την πορεία μου μέχρι σήμερα, το live legacy έχει παίξει ένα πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο για το που βρίσκομαι. Πάρα πολύ συνοπτικά. Όταν έκανα την αίτησή μου και ξεκίνησα αυτό το ταξίδι, <laughs> ήμουνα απόφοιτη του τμήματο ψυχολογία του Καποδεστριακού και είχα κάνει τι μεταπτυχιακές σπουδέ μου στην οργανωσιακή ψυχολογία. Ωστόσο, δεν είχα καμία προηγούμενη εμπειρία στο κομμάτι του business και εκείνη τη στιγμή κιόλα ε, ξεκινούσα να σπουδάζω και να κάνω ένα δεύτερο μεταπτυχιακό πάνω στον τομέα του marketing, στον οποίο ήταν και η θέση για την οποία εν τέλει επιλέχθηκα. Τώρα, τέσσερα μισή χρόνια στην ουσία αργότερα, έχω πάρει πάρα πολλές γνώσεις, έχω αποκτήσει πολύ σημαντική εμπειρία και κυρίως έχω καλλιεργήσει επαγγελματική αυτοπεποίθηση χάρη στο Live γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και με την ευκαιρία που μου δόθηκε, ολοκλήρωσα την πρακτική μου. Μετά από αυτό δούλεψα για δύο χρόνια σε divisional role για την κεντρική Ευρώπη, που είχα αντικείμενα τα οποία ήταν από project management μέχρι product marketing, οπότε ήταν ένα πάρα πολύ διευρυμένο πλαίσιο. Και τον τελευταίο 1,5 χρόνο δουλεύω, συνεχίζω να δουλεύω για τη Mastercard, αλλά αυτή τη φορά για τι αγορέ τη Ελλάδα, τη Κύπρου και τη Μάλτα. Και έχω εστιάσει κυρίω στο κομμάτι του B2C. Μέσα από το κομμάτι του B2C marketing, μία από τι ενέργειε για τι οποίε κάνω lead αυτή την ώρα είναι όλο το κομμάτι τη γυναικεία ενδυνάμωση. Μέρο του των ενεργειών αυτών είναι και το Live Legacy. Και τουλάχιστον για εμένα το ότι πλέον Έχω τη χαρά να ασχολούμαι με το project και με την ενέργεια που με βοήθησε να εξελιχθώ όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά και σαν άνθρωπος και να μπορέσω με κάποιο τρόπο να πω ότι δουλεύω πάνω σε κάτι που ενδεχομένως να βοηθήσει αντίστοιχα άλλες νεαρές κοπέλες που βρίσκονται σήμερα στη θέση που βρισκόμουν εγώ πριν λίγο καιρό. Με γεμίζει πάρα πολύ μεγάλη χαρά και περιφάνια γιατί αισθάνομαι ότι όντω αφιερώνω το χρόνο μου και την ενέργειά μου σε κάτι που πραγματικά έχει νόημα. Και έχει δυνατότητε να ανοίξει πολλού δρόμου για κάποια στη μετέπειτα καριέρα τη. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία το ότι εσύ ακριβώ το έχει ζήσει όλο αυτό, το έχει βιώσει. Οπότε τα πράγματα που λε και όλο, ό, ό,τι έχει αποκρισταλώσει από αυτή την εμπειρία είναι 100% αληθινά και βιωματικά. Είναι στο εγγυόμενο. Με αυτό λοιπόν το. Το εξτρά προσώων Ποια είναι τα τρία bullet points που έχεις να πεις ότι θα κερδίσει μια νεαρή κοπέλα που τελειώνει το μεταπτυχιακό της, το προπτυχιακό της και αποφασίζει να ακολουθήσει το Live Legacy και να πάρει μέρος σε αυτό. Θα έλεγα ότι πέρα από το δεδομένο του ότι θα αναπτύξει πάρα πολλέ δεξιότητες και θα μάθει πάρα πολλά πράγματα, θα πάρει πολλές γνώσεις επειδή θα ασχολείται καθημερινά στην πράξη με το αντικείμενο στο οποίο εργάζεται, πέρα από αυτό, αυτό που θα τη χαρίσει στην ουσία το Live Legacy είναι μια επαγγελματική αυτοπεποίθηση και η δυνατότητα να αισθάνεται ότι πατάει γερά στα πόδια τη. Τουλάχιστον από τη δική μου εμπειρία, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα να δουλεύω στο Mastercard, όλα τα μέλη τη εταιρεία και κυρίω οι συνάδελφοι στο marketing με αγκάλιασαν, με στήριξαν και με έκαναν ισότιμο μέλο τη ομάδα του, που ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά για εμένα που τότε ξεκίναγα και ήταν πρώτη η πρώτη διά, μου επαφή ακριβώς. με τον κομμάτι του business. Στο πρακτικό κομμάτι, όσε θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή, τι πρέπει να κάνουν. Μπαίνουν κα online. Είναι πάρα πολύ απλό. <laughs> <laughs> Το μας. μόνο που χρειάζεται <laughs> να κάνουν είναι να μπουν στην πλατφόρμα του Λίβε Λέγκαση. Okay. Εκεί θα βρουν όλε τι πληροφορίε σχετικά με τι διαθέσιμε θέσει, με τα αντικείμενα. Στα οποία έχουμε αυτή τη δυνατότητα να προσφέρουμε θέση πρακτική άσκηση. Και κάνουν online την αίτησή του. Κάνουν online την αίτησή του. Αυτό που χρειάζεται στην ουσία είναι να στείλουν το βιογραφικό του mm -hmm. και, περίπτωση να απαντήσουν και όλα σε κάποια tasks, ενδεχομένω ένα business case, γενικότερα μέσα στην πλατφόρμα του Live Legacy θα δούνε όλες τις διαθέσιμες θέσει πρακτικής που εκτός από αυτές που προσφέρει η ίδια η Mastercard έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να διαθέτουμε θέσεις πρακτικής και σε εταιρείε που ανήκουν στο δίκτυο των συνεργατών μας Α, οι οποίοι έχουν αγκαλιάσει αυτή την ενέργεια και τη στηρίζουν σταθερά και έμπρακτα όλα αυτά τα χρόνια. Να μην θεωρεί μια κοπέλα ότι θα κάνει πρακτική στη Mastercard. Όχι, πρέπει Να διαλέξει ένα <laughs> πολύ μεγάλο εύρο. Και μέσα στην πλατφόρμα του Live Legacy, πέρα από το να κάνει την αίτησή τη για την πρακτική άσκηση, θα μπορέσει να βρει όλε τι πληροφορίε που χρειάζεται για όλε τι υπόλοιπε ενέργειε του προγράμματο και να κάνει την εγγραφή τη ενδεχομένω για το Live Legacy Main Event, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο, ή για το Athens και Θεσσαλονίκη Mentoring Event, που κι αυτά θα πραγματοποιηθούν ε, τώρα μέσα στον στο Ιούνιο. Ε, και για τα οποία θα μάθουν πληροφορίε κατευθείαν από εκεί. Και Μην ξεχνάμε ότι ο βασικό σκοπό του Λίβε Λέγκα είναι η γυναική ενδυνάμωση. Πολύ σωστά. Οπότε, ποιο είναι το μήνυμα, αν είχαμε να δώσουμε ένα mm. μήνυμα σε αυτέ, σε όλε τι γυναίκε, όχι μόνο στι νέε κοπέλε που θα δηλώσουν συμμετοχή, ποιο είναι το μήνυμα τη Mastercard και του Λίβε Λέγκα. Νομίζω το κυρίαρχο μήνυμα που έχει το Λίβε είναι ότι η ισότητα στον εργασιακό χώρο, η γυναική ενδυνάμωση και η εγκαθίδρυση στην ουσία μιας ουσιαστικής κουλτούρας συμπερίληψης που αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας και βασικό στοιχείο είναι οι γυναίκες σε κάθε επίπεδο είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους μας και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από δράσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο την ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελματικού περιεχομένου ε, οπότε τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου αυτό που αναπόφευκτα συμβαίνει ότι οι εταιρείε και οι επιχειρήσεις έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη και επιτακτική ευθύνη προκειμένου να μπορέσουν να συμβάλλουν σε αυτή την ουσιαστική αλλαγή και να μπορέσουν να προωθήσουν τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη συμπερίληψη και τη γυναική ενδυνάμωση. Στη Mastercard, πυρήνα της κουλτούρας, της οργανωσιακής, είναι η ευπρέπεια και η συμπερίληψη η ουσιαστική και σε όλα τα επίπεδα μέσα από όλες τι ε, τις δράσεις μας έχουμε σαν στόχο να αξιοποιήσουμε την κοινοτομία, την τεχνολογία και το δίκτυό μας προκειμένου να μπορέσουμε να αναμορφώσουμε το πώς έχει σχεδιαστεί ο κόσμος και να μπορέσουμε να προσφέρουμε ισότιμες ευκαιρίες σε όλους. Μέσα λοιπόν από το Live Legacy θέλω να ελπίζω πραγματικά ότι βάζουμε έστω και ένα μικρό λιθαράκι για ένα καλύτερο αύριο χωρίς ανισότητες, στο οποίο ακόμα περισσότερες γυναίκες θα μπορέσουν να πραγματώσουν τα όνειρά τους και θα μπορέσουν να διεκδικήσουν μια λαμπρή καριέρα σε όποιο τομέα επιθυμούν, χωρί να βρίσκουν στο δρόμο του περιορισμού ή εμπόδια που αφορούν στο φύλλο του. Εγώ από την πλευρά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μα και μιλήσαμε για το πώ μπορούμε να κερδίσουμε τη γυναική ενδυνάμωση μέσα από την επαγγελματική ισότητα που προσφέρετε μέσα από το The Legacy τη Mastercard. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κυρίε και κύριοι, γεια σα.